Σκουρτόπουλε, αν σας ρωτούσα ποιος κάνει τα καλύτερα καρφώματα. Εντάξει, είναι παναθηναϊκή υπόθεση, θα έλεγα, για φέτος. Καθαρά δηλαδή. Ναι, καθαρά. Είναι μεταξύ Αντετοκούμπο, Θανάση και Γκίστ. Νομίζω είναι η πιο εντυπωσιακή παίκτη στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μαζί και το παιδί του Λαβρίου, ο Wiggins, αλλά νομίζω τα δύο παιδιά του Παναθηναϊκού είναι expert στο είδος. Θεαματική, ο κόσμος αγαπάει να βλέπει τέτοια πράγματα. Πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους παίκτες να τα κάνουν. Mm-hmm. Και όσο αφορά τους προπονητές, αλλά και γενικά και οι διαιτητές, πολλές φορές που επιτρέπουν λίγο το πιο σκληρό παιχνίδι, νομίζω θα ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα να απολαμβάνει ο κόσμος τέτοιου είδους φάσεις. Να σας πω τώρα σε κάτι πιο βρώμικο. Υπάρχουν βρώμικοι παίκτες, εντός εισαγωγικών βρώμικοι. Εντάξει, βρώμικοι δεν νομίζω ότι υπάρχουν με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κακό σε κάποιον. Υπάρχουν κάποιοι πονηροί όμως παίκτες, mm-hmm. προσπαθούν κυρίως να εκμεταλλευτούν κάποιες αδυναμίες των διαιτητών, να παρουσιάσουν φάσεις κάνοντας λίγο θέατρο ή μπαίνοντας λίγο πιο δυνατά σε κάποια στιγμή που δεν χρειάζεται. Και περισσότερο σκοπό έχουν να κερδίσουν κάποιο σφύριγμα ευνοϊκό παρά να κάνουν κακό στον αντίπαλο παίκτη για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να πιαστώ τώρα από κάτι που μου είπατε. Αδυναμία διαιτητών. Εντάξει, όπως. Θέλετε λιγάκι έτσι. Κοιτάξτε, και οι διαιτητές είναι ένα mm-hmm. μέρος του παιχνιδιού πολύ σημαντικό, έτσι. Εμείς στην Ελλάδα το έχουμε υποτιμήσει λιγάκι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως και όλοι οι συμμετέχοντες, όποιος ρόλος και να είναι, είτε του προπονητή, είτε του παίκτη, του διαιτητή, θα πρέπει συνεχώς να επιμορφώνεσαι, mm-hmm. να ανεβάζεις το επίπεδο και να μπορείς να ανταπεξέλθεις δυσκολίες. Η αθλητική ικανότητα των παιχτών έχει εκτοξευθεί. Θα πρέπει και εσύ να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς, να μπορείς να ακολουθήσεις τις φάσεις, να μπορείς να ακολουθήσεις την ταχύτητα που εκτιλήσονται, να μπορείς να ακολουθήσεις την ταχύτητα που σκέφτονται και δημιουργούν οι παίκτες πλέον. Και όλο αυτό είναι μια συνεχόμενη εξέλιξη. Κάποιοι πιστεύουν ότι με το να φτάσουν σε ένα σημείο ότι είναι αρκετό, ότι εντάξει, μπορώ τώρα να κουμαντάρω το παιχνίδι, έγινα διαιτητής Α κατηγορίας. Δεν είναι έτσι. Η καθημερινότητα πρέπει να είναι συνεχόμενη εκπαίδευση, να παίρνουν τα παιχνίδια όπως κάνουμε εμείς ανάλυση των αγώνων και εξηγούμε στα παιδιά και παίρνουμε και ήδη πολλά συμπεράσματα και από πράγματα που δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν τα βλέπουμε. Έτσι πρέπει και οι ίδιοι να παίρνουν τα παιχνίδια τους, να παρακολουθούν, να επιμορφώνονται και να εξελίσσονται. Για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία στο παιχνίδι. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Στην Ελλάδα μερικές φορές το υποτιμάμε και όλο κάνουμε φαντασίες πάνω. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας ισότιμος παράγοντας του αγώνα και πρέπει να έχει την ίδια προσοχή. Βρίσκουμε ποτέ το δίκιο μας. Εντάξει, το δίκιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι αφορά τους διαιτητές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι παραδέχονται αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Ναι, είναι ανθρώπινο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν χρήση ή κατάχρηση, μάλλον θα έλεγα, εξουσίας. Εντάξει, παντού υπάρχουν και τα δύο είδη. Το θέμα είναι να υπάρχουν στο δυνατόν λιγότερο ώστε να εξελίσσεται ο αγώνας κυρίως πιο σωστά και να μην είμαστε τόσο φανατικοί με το αποτέλεσμα. Φυσάει ένα απίστευτο αεράκι. Έχει πολύ ωραία μέρα. Είμαστε στο Φρούριο, στην πιο ωραία περιοχή της πόλης. Πολύ όμορφη. Θέλετε να την περπατήσουμε λιγάκι να δούμε και τα αρχαία μας. Πολύ ευχαρίστως. Να σας ξεναγήσω. Πολύ ευχαρίστως. Okay, πάμε μια βόλτα λοιπόν. Ωραία. Ωραία η βόλτα μας, έχει πολύ καλό καιρό στη Λάρισα, αλλά εγώ πάλι προτιμώ το κρασάκι και αυτή εδώ τη ζεστασιά του Πόστο. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία και μέσα και έξω, οπότε. Οπότε συνεχίζουμε εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε, ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης το ένας εναντίον ενός. Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι αν και πηγαίνει προς το τέλος της καριέρας του, παραμένει ο Βασίλης Πανούλης είναι ένα σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Έχει μεγάλη ικανότητα στο να βάλει την μπάλα στο καλάθι και πολλές επιλογές στην επίθεσή του. Αν ξεχωρίζαμε κάποιον στο ένας εναντίον ενός, θα έλεγα ότι αυτός είναι σήμερα. Για την Ελλάδα μιλάω πάντα. Και εύχομαι να έχει ακόμα μεγάλη συνέχεια, να είναι δυνατός δηλαδή, για να μπορέσει να παίξει ακόμα πολύ. Το ευχόμαστε όλοι. Ναι, γιατί θέλουμε να φεύγουν τα παιδιά αυτά που έχουν κάνει τεράστια προσφορά στο άθλημα και στη χώρα με το κεφάλι ψηλά, να είναι ευχαριστημένοι και αυτοί και να φύγουν την κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο που όλοι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα.
Αν υπάρχει μάλλον μία ομάδα, έτσι, ένας αγώνας που να τον έχετε δει και να σας έχει μείνει, ένας αγώνας όπου να είναι καθοριστικός για εσάς. Εντάξει, καθοριστικός για μένα δεν είναι, αλλά επειδή ήμουν αφίλαθλος, παρακολούθησα το παιχνίδι το τελικό του 1987 στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι ο τελικός Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση τότε θα μείνει χαραγμένος για πάντα στη μνήμη μου για ένα εκατομμύριο λόγους. Πρώτα απ' όλα, τεράστια χαρά. Το κατόρθωμα ήταν απίστευτο. Το να είσαι εκεί να το ζεις στην κερκίδα ήταν μοναδικό συνέστημα. Αυτά που ακολούθησαν μετά ήταν ακόμα πρωτόγνωρα. Με όλη την παρέα που θυμάμαι τότε είχαμε πάει η διαδρομή από το ΣΕΦ μέχρι να γυρίσουμε στο Χαϊδάρι, που είναι η περιοχή που μένω στην Αθήνα, ήταν φανταστική. Νομίζω ήταν το κάτι μοναδικό, κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο για τα παιδιά που συμμετείχαν, αλλά και για όλους εμάς που το παρακολουθήσαμε μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτό θα έλεγα, ήταν ένας σημαδιακός αγώνας για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα, για όλο το ελληνικό μπάσκετ, για όποιον αγαπάει ή ασχολούνταν έστω και στο ελάχιστο με το μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που κάνει τη διαφορά. Ένας ξένος προπονητής που θα θέλατε να συνεργαστείτε? Που θα ήθελα να συνεργαστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον κύριο Μεσίνα, τον προπονητή της Εθνικής Ιταλίας μέχρι το καλοκαίρι. Είναι συνεργάτης στο Σαν Αντώνιο τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχα την τύχη να δουλέψω με τον κύριο Ιβκοβιτς. Νομίζω ότι και ο coach Μεσίνα αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό τελείως. Έχει μια άλλη κουλτούρα όσον αφορά το παιχνίδι. Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω ή να συνεργαστώ τη δουλειά του. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Υπάρχει ένα γήπεδο που θα θέλατε να δουλέψετε εκεί μέσα, που σας αρέσει πάρα πολύ? Εντάξει. Στην Ευρώπη, ιδανικό γήπεδο θα έλεγα για οποιοδήποτε προπονητή είναι το γήπεδο του Ζαλγκίρις Κάουνας. Το καινούριο που έχουν είναι ένας καταπληκτικός χώρος, είναι φάμιλος του NBA. Όσες φορές έχουμε φιλοξενηθεί εκεί και με την εθνική ομάδα, οι χώροι και οι δυνατότητες της δουλειάς που έχεις είναι καταπληκτικοί. Είναι πραγματικά, παρά το μέγεθός του, είναι ένα τέλειο μπασκετικό γήπεδο. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση και κάπως έτσι θα πρέπει να γίνονται τα μεγάλα γήπεδα στην Ευρώπη. Πάνω σε αυτό που κάνετε και που αγαπάτε πάρα πολύ, σίγουρα θα υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει. Τι είναι αυτό που ίσως σας στεναχωρεί, ίσως μέσα σας θα θέλατε να το αλλάξετε, που γενικά δεν σας αρέσει και δεν νιώθετε άνετα? Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αν ρωτήσουμε οποιοδήποτε Έλληνα τι δεν του αρέσει στη χώρα, θα πει νομίζω το ίδιο κατά μεγάλο ποσοστό. Είναι η ανοργανωσία που μας διακρίνει και που δυστυχώς υπάρχει και στον μπάσκετ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το καταλάβω, τόσα χρόνια είμαι στον χώρο, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις τύχες στα χέρια τους δεν τους ενδιαφέρει η οργάνωση και η δομή των ομάδων, των εταιριών, ας το πούμε έτσι, που καλύτερα είναι, με σωστό τρόπο ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικές. Δηλαδή, προτιμούν να μην προσλάβουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει ένα κομμάτι δουλειά σημαντικό για το αγωνιστικό κομμάτι, για το διοικητικό κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπούν και τι κερδίζουν με αυτό. Για μένα η στελέχωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι όλων των αρμοδιοτήτων, ο καθένας να έχει το δικό του, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλα απρόσκοπτα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι το σημείο που πονάει περισσότερο το άθλημά μας, και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε πιο ερασιτεχνικό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ όσον αφορά το αγωνιστικό, το προπονητικό. Πρέπει και στο διοικητικό κομμάτι να εξελιχθούμε ανάλογα. Δηλαδή, οι ομάδες πλέον να στείνονται με σωστό τρόπο, με τη λογική της εταιρείας, που δεν θα παραβλέπει βέβαια και το ερασιτεχνικό εντός εισαγωγικών κομμάτι του αθλητισμού. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί ο Έλληνας δεν είναι μαθημένος σε κάτι τόσο επαγγελματικό πια. Εμείς είμαστε οι επιχειρήσεις, από τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας μέχρι, να μην πω και από την κυβέρνηση, μέχρι το μικρότερο μαγαζάκι της γειτονιάς είναι προσωποποιημένο. Ο άνθρωπος που έχει την εξουσία πιστεύει ότι μπορεί να τα κάνει όλα και πρέπει να τα κάνει όλα αυτός ο ίδιος, ώστε να νιώθει ασφαλής. Αυτό δεν γίνεται. Ίσως κάποια στιγμή να το δουν και αυτό να είναι και ένας τρόπος και ένας λόγος να πάμε ακόμη πιο μπροστά, γιατί μας αξίζει να πάμε ακόμη πιο μπροστά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο και όχι μόνο στο μπάσκετ. Σαν λαός, νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια θέση η οποία δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητα, τα νέα παιδιά, τους νέους επιστήμονες. Την κουλτούρα μας. Την κουλτούρα, τα πάντα. Έχουμε υποστεί κάποιες συνέπειες από το οικονομικό αυτό κράχ.
Έχουμε υποστεί κάποιες συνέπειες από τις ηθικές αξίες οι οποίες έχουν αλλοιωθεί. Νομίζω ότι η θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα γενικότερα. Αν σας ρωτούσα για έναν παίκτη εν ενεργεία, δυνατό παίκτη, όπου το θαυμάζετε, όπου ίσως και να θέλατε να είστε στη θέση του, δεν θα μιλήσω μόνο για Έλληνα. Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να ήμουν στη θέση οποιοδήποτε αθλητή. Να είμαι δηλαδή ακόμη αθλητής και να μην είμαι προπονητής. Δυστυχώς δεν γίνεται, είναι οι νόμοι της φύσης τέτοιοι. Εντάξει, για μένα το παραμύθι του Γιάννη του Αντετοκούμπο είναι κάτι μοναδικό. Ο τρόπος που ξεκίνησε, ανδρώθηκε στην Ελλάδα, ο τρόπος που αποχώρησε, δεν μπόρεσε να μπει σε μια ελληνική μεγάλη ομάδα και το απευθείας άλμα στο NBA και όλο αυτό που συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι πραγματικά σαν παραμύθι της ζωής. Είναι μεγάλη περηφάνεια. Βέβαια και είναι περηφάνεια, γιατί είναι ένα παιδί που το αξίζει πρώτα απ' όλα, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, όχι μόνο για να φτάσει εκεί, να το συντηρήσει και να πάει και παραπέρα. Ο στόχος του είναι πολύ μεγάλος. Θέλει να κατακτήσει την κορυφή. Ευχόμαστε να είναι υγιής πάνω απ' όλα και να το πετύχει. Και ευχόμαστε να είναι και κοντά μας στη συνέχεια. Να είναι δηλαδή κάτι, ένα σημείο αναφοράς και για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί η υποχρεώση του NBA, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστούν. Ειδικά από ένα παιδί που τώρα ξεκινάει, είναι στα πρώτα βήματα της καριέρας, είναι στα πρώτα μεγάλα συμβόλαια. Δεν είναι το ίδιο. Πολλοί κόσμοι λέει, μα γιατί ο Νοβίτσκι ή ο Γκαζόλ. Γιατί είναι παίκτες οι οποίοι ήδη έχουν ένα στάτους τόσο δυνατό που μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι για την πορεία τους. Ο Γιάννης μπαίνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν παραβλέπουμε ότι αγαπάει τη χώρα, αγαπάει την κατάσταση εδώ και ότι θα είναι σίγουρα κοντά. Η χώρα τον αγαπάει τόσο πολύ όσο αγαπάει εκείνος τη χώρα. Εγώ πιστεύω το αγαπάει. Εντάξει, τώρα αν θέλουμε να βρούμε κάποιες μεμονωμένες αντιδράσεις, που για μένα είναι κατακριτές, παντού θα βρούμε και όχι μόνο στο θέμα του Γιάννη, σε όλα τα θέματα. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, να μην πω σχεδόν ολόκληρο, αγαπάει το Γιάννη, αγαπάει αυτό που αντιπροσωπεύει για τη χώρα. Το βλέπουμε και στους ομογενείς στην Αμερική πόσο πολύ κοντά του είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και ο Γιάννης στο τέλος της μέρας. Όταν ξεκινούσατε την καριέρα σας, σίγουρα θα είχατε κάποιο αθλητικό πρότυπο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Είχα πολλούς, δεν όπως είχα. Όλα τα παιδιά. Εντάξει, εννοείται. Κοίταξε να δεις, αθλητικό πρότυπο. Καταρχάς είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τα σπορ γενικότερα. Έχω ασχοληθεί με αρκετά, το μπάσκετ ήταν αυτό που με κέρδισε και που αγαπούσα περισσότερο. Αλλά γενικότερα στη ζωή μου έχω κάνει, μπορώ να πω, σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα περισσότερα αθλήματα που υπάρχουν. Μ' άρεσε γενικά ο αθλητισμός. Στο μπάσκετ υπήρχε ένας Γιουγκοσλάβος παίκτης, ο Μίρζα Ντελίμπασιτς, κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσο κόσμος τώρα θυμάται, γνωρίζει. Ένας εξαιρετικός σουτέρ, έπαιζε στην Πόσνα Σεράγεβο και στην Εθνική Ομάδα βέβαια. Ένας παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ, ήθελα πολύ να μοιάσω στον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό ήταν η φιλοδοξία μου όσον αφορά την εξέλιξη. Εντάξει, δεν πήγα και πολύ κοντά, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό που έγινε καλά ήταν, δεν έχω παράπονο. Το μόνο που ήθελα ήταν, ας πούμε, να είχα κάποια χρόνια ακόμα να παίξω, γιατί στα καλά χρόνια του μπάσκετ εγώ από ένα παράγοντα εξωαγωνιστικό αναγκάστηκα να καταλήψω. Και αυτό που ήταν πάντα το όνειρό μου ήταν να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε μορφή, είτε σαν αθλητής, σαν προπονητής, ακόμα και σαν συνοδός σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό είναι έτσι, ας το πούμε, ένα θέμα που πάντα ήταν ίντριγκά μου από μικρός, δηλαδή ήθελα να το πετύχω. Πιστεύω στα επόμενα χρόνια, αν μπορέσουμε, γιατί όχι, να το πετύχουμε και αυτό. Εντάξει, ναι, γιατί όχι. Πάντως, θέλω να σας μεταφέρω τώρα τους χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη. Μιλούσα με φίλους και με πολλή αγωνία, αυτή τη στιγμή μας βλέπουνε. Ωραία. Και με πολύ χαρά, το περιμένουνε πώς και πώς, γιατί είστε πολύ αγαπητός, Έλληνες όπου βρίσκονται στην Αμερική. Και βέβαια οι ερωτήσεις πέφτανε βροχή για το τι θα σας ρωτήσω και να αναφερθούμε λιγάκι στο ξεκίνημά σας, γιατί και εκείνοι θέλουν να θυμηθούν το πώς ξεκινήσατε, τις επιτυχίες σας, το πώς γίνατε προπονητής. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα που λέμε δεν είναι μόνο δικά μου, είναι και ερωτήσεις ανθρώπων που πραγματικά σας αγαπούν, σας σέβονται και σας θαυμάζουν πολύ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, για μας αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Όταν μετά από κάποια χρόνια στο χώρο, με οποιαδήποτε πορεία έχει κάνει ο καθένας, υπάρχει αναγνώριση απέναντι από τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι είμαι ευγνώμων, νιώθω πολύ ευτυχής. Μπορεί να μην έχω κερδίσει χρήματα που κάποιοι ίσως άλλοι έχουν καταφέρει, αλλά όσο αφορά
τη σχέση με τον κόσμο, νομίζω ότι είμαι πάμπλουτος. Δεν είναι το πάντα χρήματα. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό είναι άλλη φιλοσοφία ζωής. Άλλη φιλοσοφία ζωής, ακριβώς. Τι έχετε βαρεθεί να σας ρωτάνε συνεχώς και να σας κουράζει όλο αυτό? Εντάξει, δεν έχω κάτι όσο αφορά το κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Δεν έχω κάτι βαρεθεί. Εντάξει, ο κόσμος έχει πω, πολλά και διάφορα είδη. Έχουν απαιτήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος έχει μάθει να δέχεται τη νίκη. Δεν έχει όμως μάθει αυτό να ακριβώς. δέχεται την ήττα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτό είναι ένα ιδίωμα. Mm-hmm. Περισσότερο αγαπάμε τις νίκες παρά το άθλημα καθ' αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε μεταπτώσει όλα σε πολλά αθλήματα ανάλογα με τις νίκες που παρουσιάζονται. Κάποια στιγμή ο Στίβος κορύφωσε, όλοι ήμασταν με τον Στίβο, μετά το ξεχάσαμε. Το μπάσκετ είναι πιο διαχρονικό, ευτυχώς για μας και για όλους. Εγώ δεν έχω κάτι έτσι που να. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος και μου αρέσει να είμαι σε σχέση και σε επαφή με όλους. Δεν έχω κάτι αρνητικό να με κουράζει όσον αφορά τις ερωτήσεις. Τώρα το τι θα κάνουμε το Σάββατο, το τι θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ απλή ερώτηση. Μπορεί να γίνονται κουραστικές μερικές φορές ή γιατί αυτός δεν κάνει εκείνο, γιατί αυτός. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όλοι θέλουν πάντα να κάνουν το καλύτερο. Για πολλούς και διάφορους λόγους, άλλοτε είναι στοιχεία του παιχνιδιού, άλλοτε είναι της προσωπικής ζωής του καθενός. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνουν. Εμείς δεν είμαστε για να κρίνουμε, εμείς είμαστε για να ενθαρρύνουμε την κατάσταση αυτή. Και εγώ το βλέπω αυτό και σε σχέση και με τον κόσμο, όχι μόνο με τους παίχτες μου. Μέσα στο γήπεδο. Ναι. Βρίζετε. Μερικές φορές βρίζω. Αγαπημένη βρισιά θέλω. Σας έχω δει, σας εντάξει, έχω θαυμάσει. Είστε εξαιρετικός, παθιάζεστε πάρα πολύ. Ναι, παθιάζομαι γιατί πρώτα απ' όλα σε όλη μου τη ζωή και σε όλα τα πράγματα που ασχολούμαι είμαι αρκετά τελειομανής. Θα ήθελα να κάνω δηλαδή τα πράγματα έτσι όπως πιστεύω και γίνονται. Στο μπάσκετ κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Την ώρα του αγώνα παθιάζομαι πάρα πολύ, ζω το παιχνίδι, δεν μπορώ να το αποβάλω αυτό. Έτσι ήμουν και σαν παίχτης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποβάλω. Βέβαια δεν ξεφεύγω, τουλάχιστον και στην συμπεριφορά μου προς τους παίχτες μου. Όχι, ποτέ, δεν ξεφεύγετε. Ποτέ δεν ξεφεύγω και με τους διαιτητές και γενικότερα. Το ότι κάποιες φορές αναγκάζομαι και βρίζω είναι περισσότερο για να βγει από μένα ένα αποθυμένο. Μάλιστα, όταν είχα περάσει το πρόβλημα υγείας, αυτό το συζητούσα με έναν γιατρό. Του λέω: ξέρεις ότι εγώ τώρα πλέον δεν θα παίξω, αλλά ασχολούμαι προπονητικά και θέλω να προχωρήσω. Και μου έλεγε τότε: για να μην πιέζεις τον εαυτό σου, κοίτα να εκφράζεις δυναμικά. Θα σε βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν το κάνω από τη συμβολή του, το κάνω γιατί έτσι βγαίνει. Τώρα, αγαπημένη βρισιά, δεν μπορώ να τυπώ στον αέρα. Εντάξει, είναι μια φράση που μου φεύγει συνήθως κάθε φορά που υπάρχει μια αναμπομπούλα τέτοια, αλλά εντάξει. Πώς θα θέλατε να σας θυμούνται? Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη απέτηση. Θέλω να, τουλάχιστον όλα τα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί, που θα συνεργαστούμε στο μέλλον, θέλω να με θυμούνται σαν έναν άνθρωπο που ήμουν δίπλα τους, που ήμουν ένας καλός συνεργάτης, που προσπαθούσα πάντα να δω τα πράγματα θετικά, όπως τα βλέπω και στη ζωή μου, το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Και αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι πάντα έδινα και δίνω τον καλύτερο με αυτό και στις προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που αυτό το παλεύω για να το πετύχω. Δεν το κάνω ούτε σκεμμένα τίποτα. Έτσι, είναι, έτσι έμαθα. Και έτσι συνεχίζω, δεν το αλλάζω. Και στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος με αυτά που έχω. Δεν κοιτάω τι γίνεται παραδίπλα και αν θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η φιλοδοξία μου είναι να έχω τη δουλειά μου, να ασχολούμαι πάνω σε αυτό, να υπάρχει υγεία σε μένα, σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας και μέχρι εκεί. Απλά πράγματα καθημερινά που για μένα είναι πολύ σημαντικά όμως. Τελειώνοντας αυτή την εκπομπή και αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ωραία συζήτηση και μαθαίνουμε πράγματα, έχω μάθει αρκετά πράγματα από εσάς. Πρώτα-πρώτα μου έκανε εντύπωση η ηρεμία σας. Με πόσες απλές κινήσεις, με τον πολύ ωραίο λόγο σας καταφέρατε να με χαλαρώσετε, να πιούμε το κρασάκι μας και έτσι να γίνει μια απίστευτη συζήτηση. Ναι, χαρά μου και εμένα. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θέλω, το άφησα έτσι για το τέλος, να αναφερθούμε λίγο στο γυμναστικό. Γιατί μας πονάει εμάς ο Λερισαίος. Αναφερθήκαμε πριν, είπαμε κάποια πράγματα.
Θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα στους Λαρισαίους, γιατί αυτή τη στιγμή είστε στη Λάρισα. Βέβαια. Εμείς, εκτός το ότι σας αγαπάμε πολύ και σας υποστηρίζουμε, αλλά η ελπίδα μας είναι σε εσάς. Γιατί ξέρετε τη δουλειά σας. Κοιτάξτε, για μένα τα πράγματα είναι απλά. Εγώ ήρθα με πολύ χαρά και πολύ διάθεση να κάνω τη δουλειά αυτή, γιατί πίστευα στη δουλειά αυτή. Μπορεί η ομάδα να ήταν πρωτοεμφανιζόμενη, μπορεί η ομάδα να βγει και από μια προβληματική κατάσταση που έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Α1. Εγώ ζήγησα τα πράγματα πολύ καλά, όπως κάνω πάντα, και ήμουν σίγουρος ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως σε όλες τις προσπάθειες, όπως είπα και πριν, που ξεκινάνε. Είμαστε στο αρχικό στάδιο και είναι μια χρονιά καθιέρωσης και μόνο. Για μας είναι να πετύχουμε το στόχο, να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, να δείξουμε το πρόσωπο που πραγματικά έχουμε, δηλαδή ένα σωστό και υγιές προς τον κόσμο, και ο κόσμος να αγαπήσει και να δυναμώσει την προσπάθεια αυτή. Αν αυτό γίνει, ο γυμναστικός μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο μέλλον. Είτε υπάρχει ο Σκουρτόπουλος, είτε υπάρχει οποιοδήποτε στην ομάδα. Γιατί η δύναμη είναι ο κόσμος, η πόλη και στη συνέχεια εμείς που δουλεύουμε για την ομάδα. Αυτό για μένα θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για φέτος. Και πιστεύω ότι, επειδή έχουμε έναν ολόκληρο γύρο μπροστά μας ακόμη, ότι μέχρι το τέλος χρονιάς θα το έχουμε καταφέρει και ο κόσμος θα έχει αγαπήσει την προσπάθεια αυτή και θα είναι δίπλα μας σε όλα. Νομίζω ότι το αξίζει και η ομάδα, αλλά και η πόλη. Και ας δει η πόλη, τέλος πάντων, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ομοσπονδιακό προπονητή. Έτσι. Στο γυμναστικό έχετε έρθει, όπως είπατε, με πολύ καλή διάθεση να βοηθήσετε. Ας βοηθήσουμε και εμείς όλοι. Αυτό είναι σίγουρο. Να γίνουμε μία γροθιά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά. Σήμερα είστε εδώ στο Έχουμε Θέμα. Και βέβαια, από τη στιγμή που είστε στη Λάρισα, εμείς θα έχουμε τη χαρά να τα λέμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι θέλετε, αρκεί να το θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πόστο Πούμπλικο, όπου διέθεσε το χώρο για να κάνουμε αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Και το επόμενο Σαββατοκυριακό σας έχω άλλο θέμα. Να είστε εκεί. Πολλά φιλιά.